Αυτό το βράδυ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ και περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο, προσπαθούμε να φωτίσουμε αυτό το σκοτεινό παρασκήνιο εκείνης της δραματικής νύχτας της 31η Ιανουαρίου του 1996. Όταν τα πράγματα είχαν φτάσει στην κόψη του ξηραφείου και είχαν βρεθεί ένα βήμα πριν από τον πόλεμο Ελλάδα και Τουρκία, μέσα από διάφορα ντοκουμέντα και έγγραφα που για πρώτη φορά αποκαλύπτονται, μέσα από το βιβλίο των Ιγνατίου Κέιλης «Ήμια, τα απόρριτα τηλεγραφήματα των Αμερικανών», βλέπουμε και μαθαίνουμε κάποιες αλήθειες που δεν τις ξέραμε μέχρι τώρα. Ήδη υπήρξε παρέμβαση από τον τότε αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Λιμπέρη, που είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Σε λίγο θα σας παρουσιάσουμε με ένα ντοκουμέντο τι γινόταν εκείνη την ώρα μέσα στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Όταν δηλαδή τα παλικάρια πηγαίναν να ανεβούν πάνω στα Ήμια, όταν έπεφτε το ελικόπτερο και σκοτρονούσαν τρία παλικάρια, θα δείτε τι ατμόσφαιρα επικρατούσε μέσα στο πολιτικό γραφείο. Όχι επάνω στο επιτελείο, στο Κησέα που έπρεπε να είχαν πάει, εδώ, στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Αλλά θέλει τώρα να παρέμβει ο κύριος Αριστοτέλης Παυλίδης, πρώην υπουργός στη Νέα Δημοκρατία Αιγαίου και πρώην βουλευτής. Τον αφορά το θέμα, διότι είναι στα 12, όπως ξέρουμε, τον ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Παυλίδη. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέρα. Και χαίρομαι γιατί καλά. Ευχαριστώ πολύ. Είστε τώρα. Παρουσιάζεται ένα θέμα που έχει εξαιρετική σημασία για όλους τους Έλληνες, αλλά κυρίως για εμάς που το ζήσαμε στη στενή γειτονιά μας, στα νησάκια μας. Θα σας δώσω την κοινοβουλευτική διάσταση αυτής της υποθέσεως. Πρέπει να θυμάστε ότι η όλη υπόθεση εξελίχθηκε ενώ διαρκούσαν οι συζητήσεις επί της προγραμματικής δηλώσεων, επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης Σιμίτη. Βεβαίως, ήταν μια νέα κυβέρνηση τότε. Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Κυκλοφορούν διάφορες φήμες. Μία το φημών ήταν ότι μάλλον κηρύσσεται γενική επιστράτευση. Mm-hmm. Πήρα τον λόγο και λέγω στον πρόεδρο, κύριο Κακλαμάνη, κύριε πρόεδρε, τι συζητούμε. Αν θέλετε εδώ, πιο δυνατά να σας ακούμε λιγάκι. Εδώ, μάλλον θα έχουμε γενική επιστράτευση. Αυτό δε το επιβεβαίωσε ότι κυκλοφορούσε και ο συνάδελφος, ο κύριος Μεμαράκης. Διακόπτει τη συνεδρίαση, είναι περίπου μεσάνυχτα και οι βουλευτές αποχωρούμε. Οι υπεύθυνοι συγκεντρώθηκαν στο περιστήλιο, συζήτηση σε έντονο ύφος. Εξερχόμενος, βλέπω σειρά δημοσιογράφων προς τη λεγόμενη είσοδο στη Βουλή Επικρατείας, το πίσω μέρος του Κοινοβουλίου, να περιμένει. Τι περιμένετε, κύριε, εδώ, λέει, η κυβέρνηση θα κάνει ανακοινώσεις. Προχωρώ στο γραφείο του Πρωθυπουργού, αποθυσιάζει ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης, έρχεται μετά από λίγο. Κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται, έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον εγώ. Βεβαίως οι πάντες έχουν ενδιαφέρον. Άρα Ήμια στο σπίτι μας και μου λέει ο κύριος Σιμίτης αυτή την ώρα διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τον κύριο Χόλμπρουκ. Παρένθεση. Επειδή γεννώνται αυτοματικά πόσοι Αμερικάνοι γνώριζαν τα συμβαίνοντα κατά εκείνη τη στιγμή, μετά από χρόνια πήγαμε στο Norfolk, Virginia ως μέλη της Επιτροπής ΝΑΤΟ, Επιτροπής Αμήνης. Εκεί λοιπόν επί ενός πλοίου του Mount Whitney μας έκαναν επίδειξη του συστήματος παρακολουθήσεως των διαφόρων περιοχών. Μία των περιοχών για το αεροπορικό συστημάτων για το Αιγαίο. Απλά πράγματα για τους Αμερικανούς με την εξαιρετική τεχνολογία να παρακολουθήσουν τι ακριβώς γίνεται οπουδήποτε της γης και κυρίως στο σημείο του ειδικού ενδιαφέροντος εκείνο το βράδυ για να μην υπάρχουν απόρριτα. Το ερώτημα τώρα είναι, όχι το ερώτημα, σας το θέσω θέμα. Την όλη επιχείρηση απ' αρχής είχε η 80 ΑΔΤ εδρεύουσα στην ΚΟ με διοικητή του μετέπειτα στρατηγό Νικολοδήμου. Χρήσιμον θα ήταν το ημερολόγιο της 80 ΑΔΤ κάποια στιγμή να μελετηθεί. Δεύτερον, η ΑΣΔΕΜ, ανωτέρα διοίκηση εσωτερικού κενήσεων, έδρα βεβαίως στην Αθήνα, και εκείνη στην όλη διαδικασία. Από κάποια στιγμή και πέρα, από ό,τι προχωρηθήκαμε, αφιερέθη η εποπτεία της επιχειρήσεως από τις δύο αυτές μονάδες. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι εμείς συνομιλούσαμε με την 80, εγώ προσωπικώς, παρακολουθούσαμε τις κινήσεις και περί τις 11 το βράδυ η διοίκηση μετεφέρθη στο πολεμικό στρατηγείο στη Τζιά, στην ΚΟ. Και έτσι τα πράγματα πια εφάνει ότι είχαν φτάσει σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο. Η 80 ΑΔΤ, παράλληλα προς το πλοίο από το οποίο, πολεμικό πλοίο, απεγειώθη το ελικόπτερο, παρακολουθούσε και την πτήση του ελικοπτέρου, τα σήματα που έδιδε μέχρι τις τελευταίες στιγμής πέραν τις οποίες εσήγησε. Και δεν σας τα λέγω όλα αυτά.
Είναι στοιχεία τα οποία πρέπει οπωσδήποτε, μια και κάνουν έρευνα σε προέκταση των όσων παρουσιάστηκαν του βιβλίου των δύο συγκεκριμένων δημοσιογράφων, του κυρίου Παπαχελάκη και του κυρίου Έλλη. Ιγνατίου και Έλλης, ναι. Να τα παρουσιάσετε, διότι αποτελούν ένα κομμάτι της ιστορίας μας που θα μας συνοδεύει. Αυτό από εδώ και πέρα έντονα, εντονότατα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καληνύχτα σας, κύριε Παυλίδη. Καλή σας νύχτα. Η Τούρκη, η ομάδα, αποβιβάστηκε στα Ήμια μεταξύ 1:13 και 1. Θα πάμε εκεί, αλλά προηγουμένως έχω πει κάτι και πρέπει να το δούμε. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα το βιβλίο περιγράφει σε μια συνάντευσή του ο κ. Σπάγκαλος, που δεν την ξέραμε μέχρι τώρα και για πρώτη φορά εμφανίζεται, τι συνέβαινε στο πολιτικό γραφείο εκείνη τη νύχτα. Μέχρι τώρα έχουμε έτσι κάποιες πληροφορίες για μια διαφωνία μεταξύ στρατιωτικής ηγεσίας και πολιτικής ηγεσίας, με τον κύριο Αβιέρη, με τον κύριο Βασιλικόπουλο, τον αρχηγό της ΕΕΠ, να είναι εκτός του χώρου που γινόντουσαν οι συνεννοήσεις και επαφές με τους Αμερικανούς. Αρχηγός ΕΕΠ ήταν ο Βασιλικόπουλος, τον είχαν έξω στον προθάλαμο και περίμενε σε μια καρέκλα. Και περίμενε σε μια καρέκλα να τον φωνάξουν. Και μετά είπανε, φταίτε εσύ που πήγαν οι Τούρκοι στα Ήμια. Πάμε λοιπόν να δούμε, είναι μια περιγραφή σκληρή. Είναι περασμένη η ώρα, μπορώ να το πω. Αποκαλύπτεται ότι ο πρωθυπουργός, ο τότε πρωθυπουργός, ο κ. Σιμίτης, έλεγε μαλάκα τον αρχηγό Γεθά. Αυτό τουλάχιστον λέει ο κ. Σπάγκαλος στη συνέντευξή του στον Μιχάλη τον Ιγνατίου και στον Έλλης. Φοβερά πράγματα.